Γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο το δικτυακό marketing» και σήμερα θα ήθελα να απαντήσω στην εξής ερώτηση. Μπορεί σε κάποιον που θέλει να αγοράσει κάποια προϊόντα να το ρωτήσεις από την αρχή αν ενδιαφέρεται να το κάνει και για δουλειά? Ή μήπως δεν του λες τίποτα μέχρι να έχει αποτέλεσμα? Έχω δοθεί αυτή την ερώτηση πολλές φορές από διοικητές και ήταν και ένα από τα δικά μου βασικά διλήμματα στο ξεκίνημα. Να του μιλήσω για τα προϊόντα ή να του μιλήσω για την επιχειρηματική ευκαιρία? Να του μιλήσω μήπως και για τα δύο ταυτόχρονα και να τον αφήσω να επιλέξει από μόνος του? Δεν ήξερα τι να κάνω. Η απλή απάντηση που θα έδινα σε αυτή την ερώτηση τώρα είναι ότι μπορείτε να κάνετε είτε το ένα είτε το άλλο, αλλά όχι και τα δύο μαζί. Τώρα, να σας εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Αυτά που μαθαίνουμε στις εκπαιδεύσεις από τις εταιρείες μας είναι ότι παρουσιάζουμε την επιχειρηματική ευκαιρία πρώτα και αν δεν ενδιαφέρονται, τότε προσπαθούμε να τους μετατρέψουμε, να τους γυρίσουμε σε πελάτες, γυρνώντας το από δουλειά σε προϊόν. Δηλαδή, τους εξηγούμε την επιχειρηματική μας ευκαιρία και αν μας πούν δεν ενδιαφέρομαι για κάτι τέτοιο, τότε θα τους πούμε κανένα πρόβλημα, τότε να σου πω για τα προϊόντα μου. Αυτή είναι μια πολύ καλή θεωρία και ίσως κάποια στιγμή κάποιος θα γυρίσει και θα πει ότι εγώ με αυτόν τον τρόπο έκανα 50 πελάτες ή κάτι τέτοιο. Προσωπικά για μένα όμως δεν έχει δουλέψει αυτό. Δεν λέω ότι δεν γίνεται, απλά λέω ότι προσωπικά δεν κατάφερα να το κάνω αυτό. Κάτι παρόμοιο όμως ισχύει και όταν εστιάζουμε στα προϊόντα. Έστω ότι έχετε κάνει μια επιτυχημένη παρουσίαση προϊόντων και ο υποψήφιος ενδιαφέρεται και θέλει να τα δοκιμάσει. Ενώ κλείνετε την πώληση, λέτε κάτι τέτοιο. Ξέρεις, θα μπορούσε να κερδίσει και χρήματα με αυτή τη δουλειά. Αυτό μειώνει την αξία του. Το έχω κάνει, το έχω νιώσει και έχω νιώσει ότι υπάρχει ένα σύννεφο που έρχεται πάνω τη συζήτησή μας. Το άτομο αυτό, εκεί που είναι κάποιος που ενδιαφέρεται για τα προϊόντα, αμέσως γίνεται κάποιος που σκέφτεται ότι μόλις σας έδωσε μια προμήθεια ή ότι εγώ κέρδισα χρήματα από αυτόν ή κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η αίσθηση που είχα κάθε φορά που δοκίμαζα να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε, αυτό που έκανα ήταν ότι βασικά το άλλαξα ώστε να εστιάζω είτε στο να χτίζω τη βάση πελατών μου, είτε στο να χτίζω το δίκτυό μου, αλλά δεν προσπαθούσα να συγχωνεύσω τα δύο αυτά μαζί. Φυσικά θέλω κάποια στιγμή οι πελάτες μου να γίνουν και συνεργάτες μου, αλλά για να το πετύχω αυτό δεν θέλω να το πιέσω ή να κινδυνεύω να χάσω τελείως τον υποψήφιο. Γι' αυτό δεν προτείνω να τα κάνετε μαζί ταυτόχρονα. Ο υποψήφιος καταλήγει είτε να αποτραβηχτεί τελείως και να μην θέλει να δοκιμάσει καν το προϊόν, ή να θέλει να το δοκιμάσει μία φορά και να μην το ξαναπαραγγείλει ποτέ. Και σίγουρα δεν κατάφερε να μετατρέψει το άτομο αυτό σε συνεργάτη. Πώς λοιπόν κάνουμε αυτή τη μετάβαση από πελάτες σε συνεργάτες? Αυτό που έκανα αρχικά ήταν ότι έχτισα μία βάση με πολύ ευχαριστημένους πελάτες, με πελάτες που αγαπούσαν τα προϊόντα. Και όταν αυτοί οι πελάτες μου έλεγαν πόσο πολύ τους βοήθησαν τα προϊόντα, π.χ. πόσα ενέργεια τους έδωσαν, τότε τους έλεγα: αυτό είναι υπέροχο. Πες μου, πότε παρατήρησες για πρώτη φορά την αύξηση στην ενέργειά σου? Και τους έκανα λοιπόν να μου μιλήσουν γι' αυτό. Μετά λέω: γνωρίζεις κάποιον που θα ήθελε κάτι τέτοιο? Θα το ήθελε αυτό? Μετά, μόλις ο πελάτης αυτός μου δώσει μια σύσταση, τηλεφωνώ στον καινούργιο υποψήφιο και λέω: γεια σου, ο Γιάννης μου είπε να σου τηλεφωνήσω. Αυτό συνέβη στο Γιάννη. Μου είπε ότι ίσως να θέλεις κι εσύ κάτι τέτοιο. Αν το άτομο αυτό πει: ναι, θα ήθελα κι εγώ να δοκιμάσω το προϊόν, τότε θα τηλεφωνήσω πάλι στο Γιάννη και θα του πω το εξής: Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω για τη σύσταση. Από ό,τι φαίνεται, ο φίλος σου και εγώ θα συνεργαστούμε, θα αγοράσεις το προϊόν. Αυτό που μπορώ να κάνω, αν θέλεις, έτσι, είναι να σου δώσω ένα μέρος της προμήθειας που κέρδισα. Σου το προσφέρω για να είμαι δίκαιος, σαν ευχαριστώ δηλαδή. Αυτός είναι ο τρόπος που μετατρέπω τη συζήτηση μου. Είναι πολύ επαγγελματικό και πάντα δουλεύει πολύ καλά. Μερικές φορές θα μου πούνε: όχι, όχι, δεν πειράζει, δηλαδή δεν το θέλουν. Και δεν με πειράζει καθόλου, δεν το πιέζω. Σε άλλες περιπτώσεις, το άτομο που μου δίνει τη σύσταση θέλει να μάθει πώς μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα. Κάτι που είναι το άνοιγμα που περιμένω, που ψάχνω για να μπορέσω να του μιλήσω για την επιχειρηματική ευκαιρία μου. Χωρίς όμως τον κίνδυνο να χαλάσω τη σχέση που ήδη έχω με τον πελάτη μου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε λοιπόν να παρουσιάσετε το προϊόν και την επιχειρηματική ευκαιρία, όχι ταυτόχρονα, αλλά το ένα μετά το άλλο. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή απάντηση. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, αν το βλέπετε στο YouTube ή στο blog μου, στο networkmarketing.gr, και επίσης μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθήσει αυτή η συμβουλή. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή.